Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Κύριε Κυλώνη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είστε καλά? Ποιος είναι αυτός όχι ο Ίκας, ο Μπέλιγχαμ? Ο Μπέλε είναι παιχτάρα, διεθνής Άγγλος, χάφτης πρώην Ντόρτμουντ. Δηλαδή έτσι τώρα 100 εκατομμύρια για αυτό το παλτό. Κοίταξε, οι Άγγλοι είναι γνωστό ότι πληρώνουν, θα τολμώ να πω, παραπανήσια λεφτά για όλους τους παίκτες. Είναι όποιος παίκτης πάει σε σύλλογο της Premier League, ξυλώνεται κανονικά η ομάδα αυτή. Πληρώνουν υπερκοστολογημένα. Τώρα εδώ για τη Ρεάλ δεν λέμε? Όχι για το γυαλό. Από την Dortmund η Real τον παίρνει αυτόν? Ή έκανα κανένα? Ναι, στην η Real θα πληρώσει. Στη Real πάει τελικά, έτσι? Γιατί το είχα αφήσει για 100 εκατομμύρια για και της Premier. 100 εκατομμύρια, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, τα παίρνουν άλλοι κι άλλοι. Ας τα πάρει κι αυτός. 103 εκατομμύρια λέει. 103 εκατομμύρια. Ναι. Τα τρία τι είναι? Για σοκολάτες ρεστά. Η Βεστφαλία ανακοίνωσαν πως έφτασαν συμφωνία με την Ρεάλ για τον... Όχι, υπέγραψε, ναι. Για τον 19χρονο, 19 είναι κιόλας. Και έλεγα μικρό τον Αλκαράθ που έβλεπα χθες με τον Τσιπά. Με το ποσό της μεταγραφής λέει να φτάνει τα 103, ενώ υπάρχουν και ορισμένα μπόνους τα οποία φτάνουν λέει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, εντάξει, τρελά λεφτά. Κοίταξε τώρα η Ρεάλ, από τη στιγμή που έφυγε ο Μπενζεμά, έφυγε ο Ασένσιο, σταματάνε και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα κοιτάξει να καλύψει με δυνατά ονόματα τα κενά τους. Εντάξει, και ο Μπέλιγχαμ είναι παίκτης που μπορεί να κάνει όντως πολύ μεγάλη καριέρα και στην Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί με την Ντόρτμουντ, εντάξει, είχε ένα ταβάνι. Καλή χρυσή, αλλά βλέπεις ούτε πρωτάθλημα στη Γερμανία δεν μπορεί να πάρει. Και μετά λέει την ανακοίνωση Ντόρτμουντ έπεσε, λέει, το επίσημο site των Γερμανών. Μόλις ανακοίνωσαν αυτή τη μεταγραφή. Εντάξει, ποιος άλλος μπορεί να πάρει αυτά τα νούμερα σε τέτοια μεταγραφή κανονική? Όχι να πάει Σαουδική Αραβία εκεί που τα απλώνουν, ας πούμε, για χαλή και πλάκα. Ναι, ποιος άλλος αυτή την περίοδο? Κοίταξε, ο Εμπαπέ θα πάρει παραπάνω αν φύγει από την Paris Saint-Germain, ας πούμε, λέμε, το επόμενο καλοκαίρι. Όχι, για τώρα λέω. Τώρα λέω, τώρα. Για τώρα. Δηλαδή κορυφαία ονόματα για να πάρουν λεφτά, να δοθούν λεφτά. Για τέτοια μετακίνηση, λέω, δεν θέλω να πάνε. Δηλαδή, όπως ο Μέση τώρα πήγε στο Μαϊάμι, ή ξέρω εγώ, ο Καντέ που πήγε τώρα στην. Και ο Μπεζεμά που πήγαν σε Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική, ναι, Αλτιχάντ, ναι. Για τώρα. Κοίταξε, κοντά στο κατοστάρι μπορεί να πάρει τότε να για τον Κέιν. Παραπάνω δεν νομίζω, γιατί ο Κέιν τα έχει και τα χρονάκια του. Ο Μπέλιγχαμ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ηλικία, έτσι, ενός ποδοσφαιριστή. Ο Κέιν είναι, εντάξει, πολύ μεγάλο. Η Μπάγκερ ποιο θα πάρει? Αλλά είναι. Η Μπάγκερ, καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Αυτό το παλτό, να μου, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του και γι' αυτό να ακούγονται κάτι νούμερα τρελά, ας πούμε. Αυτό που έχασε την ευκαιρία και χάσαμε το Μουντιάλ τώρα, αυτό το τυρόγαλο. Τον Κολομουανί. Αυτό να δω, ναι. Όχι, αυτό για 100 δεν είναι, όχι. Κάτι τέτοια διαβάζω. 80, 100, 110. Γι' αυτό να δω. Και η Μπάγκερ είναι από τους πολύ μεγάλους συλλόγους που δεν ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά. Έχει ένα ταβάνι στις δαπάνες της. Δεν είναι Ρεάλ, δεν είναι Μπαρσελόνα, δεν είναι Παρί, δεν είναι σύλλογοι της Premier League. Η Μπάγκερ Μονάχου πάντα κάνει, για τα δικά της δεδομένα πάντα, κάνει λιτές σχετικά κινήσεις. Έκανα και τον Ντούκα στο τελικό, έτσι δεν είναι, η Άιντραχτ προχθές? Η Άιντραχτ έχασε τη λειψία. Ναι. Και τελικό έχουμε και σήμερα. Για να περάσουμε και στα... Έχουμε τον δεύτερο ευρωπαϊκό τελικό της χρονιάς, τελικός Conference League στην Πράγα. Φιωρεντίνα West Ham, ως τυπικά γηπεδού όπως αναφέρεται η Φιωρεντίνα. Εδώ τα λέγαμε και χθες ότι η UEFA έχει δώσει στις δύο φιναλίστα από 6.000 εισιτήρια. Κάπου διάβασε τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω πώς βρήκαν τον τρόπο, οι Ιταλοί, και θα είναι 9.000 στις εξέδρες. Θα το δούμε αυτό το βράδυ. Οι οπαδοί της West Ham συνολικά είναι πάνω από 20.000 που έχουν φτάσει στην Πράγα. Μέχρι πριν από κανένα δύο ώρο που ήμουν online δεν είδα να υπάρχει κάποιο θέμα με επεισόδια κτλ. Ας ελπίσουμε να κυλήσει ομαλά η βραδιά. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό παύλα στοιχηματικό κομμάτι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ισορροπημένο τελικό, όπως είναι και της περασμένης Τετάρτης στη Βουδαπέστη, το Σεβίλη Ρώμα για το Europa League. Φαίνεται και προς αποδόσεις. Βλέπουμε το set αποδόσεων στην Novbet, είναι στο 2,95 ο άσος, στο 2,85 το διπλό, το ισοπαλή στο 3,20. Δύο ομάδες που είναι περίπου ισοδύναμες, δύο ομάδες που έχουν πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπο στην ιστορία του, το ίδιο μάλιστα το κύπελο κυπελούχων τη δεκαετία του 60. Η Φιωρεντίνα νομίζω το 60, το 61, το 65 το είχε πάρει West Ham. Έχουν να πάρουν γενικά τίτλο πάρα πολλές δεκαετίες. Και η Φιωρεντίνα και η West Ham
είναι το μάτς της, της σύγχρονης ιστορίας του, το σημαντικότερο και για, τα, και για τα δύο κλαμπ. Εμείς τους West Ham είμαστε από... καλοί, έχουμε, από τη μέση και μπροστά είμαστε καλοί. Κοίταξε, West Ham σε επίπεδο roster λες ότι είναι και πιο ποιοτικό ή τέλος πάντων είναι πιο ακριβή. Ναι. Είναι πιο ακριβό το roster της West Ham γιατί είναι ομάδα Premier League, έτσι. Έχει τον, τον Πακετά που είναι βασικό στην Εθνική Βραζιλία, ο Χαφ. Έχει τον Ντε... Πακετάς. Πακετάς, ναι, ναι. Deliveras, Deliveras. Αυτός έτσι λέγεται. Λούκας Πακετά, πρώην Λιόν, νυν West Ham, διεθνής με τη Βραζιλία και βασικός πλέον στη Σελεσάο. Έχει τον Ντέκλαν Ράις, τον αρχηγό της, τον διεθνή Άγγλο Χαφ, βασικό στην Αγγλία, που και αυτός είναι μήλον της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες. Τον θέλουν και πολλές ομάδες του, του νησιού. Έχει τον Τζαμαϊκάνο φορ, τον Μιχαήλ Αντώνιο, ο οποίος δεν είναι εντάξει, τόσο γνωστός σε αυτούς που δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το αγγλικό ποδόσφαιρο και με το στοίχημα, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης. Γενικά έχει, έχει πολύ καλούς παίκτες, όχι τη στερή Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα άλλωστε έχει τον πρώτο σκορ της διοργάνωσης, τον Αρτούρ Καμπράλ, αυτός είναι Βραζιλιάνος. Βέβαια το ρεπορτάζ τον θέλει να είναι στον πάγκο σήμερα και να παίζει βασικός ο Λούκα Γιώβιτς, ο Σέρβος πρώην, πρώην Ρεάλ και Άιντραχτ. Εδώ τίθενται αντιμέτωπες οι δύο κορυφαίες επιθέσεις της φετινής διοργάνωσης. Η Φιωρεντίνα είναι η καλύτερη επίθεση και η νούμερο 2 επίθεση της West Ham. Αυτό το στοιχείο από μόνο του προειδεάζει για ένα τελικό με αρκετά γκολ. Μακάρι, έτσι, χάρη του θεάματος. Νομίζω ότι και το γκολ-γκολ και το over και συνδυαστικά είναι μια επιλογή που αξίζει και βάση αποδόσεων. Mm-hmm. Στην, στην Novibet το, το over είναι στο 2.25. Το goal-goal είναι στο 1.89, συνδυαστικά πηγαίνει πάνω από το 2.50, το goal-goal και over δηλαδή. Είναι ένα κόμπο που έχει εμφανιστεί πάρα πολλές φορές στα μάτς και των δύο την φετινή σεζόν και εντός συνόρων σε Ιταλία και Αγγλία αντίστοιχα, αλλά και στην διοργάνωση. Ειδικά για τη Φιωρεντίνα το goal-goal και over ήταν μόνιμη κατάσταση στα φετινά της ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βλέπουμε την West Ham να είναι ελαφρώς, να είναι οριακό φαβορί, νομίζω δικαιολογημένα. Βέβαια μιλάμε για φαβορί του 2.85, έτσι, 2.95 η Φιωρεντίνα, 2.85 το διπλό. Δικαιολογημένα γιατί η West Ham έφτασε και πέρυσι στα ημιτελικά του Europa League, έχει δηλαδή πιο πρόσφατη καλή ευρωπαϊκή πορεία. Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα του φετινού Conference League, δεν έχει γνωρίσει καμία ήττα. Έχει 13 νίκες και μία ισοπαλία, έτσι έφτασε στον τελικό. Και είναι και η ομάδα της Premier League που εδώ και αρκετά χρόνια είναι, κορυφαίο πρωτάθλημα, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Είναι ανώτερο πλέον του καμπιονάτου, της Serie A, που κάποτε ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Αλλά μιλάμε για έναν τελικό εξαιρετικά οριακό. Για να πω την αλήθεια, όπως πίστευα πάρα πολύ στην παράταση την περασμένη Τετάρτη στο Σεβίλη Ρώμα, σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε νικητή στο 90 λεπτό. Σαν βασική επιλογή εγώ κράτησα τον goal, goal και over, για όποιον θέλει να ακολουθήσει. Μου έχει καρφωθεί εδώ και αρκετές μέρες το ακριβές σκορ 2-1, είτε 2-1 υπέρ της Φιωρεντίνα είτε 1-2 υπέρ της West Ham. Είναι ένα σκορ που το φέρουν πάρα πολύ συχνά φέτος και οι δύο ομάδες και στην Ευρώπη και στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Το 2-1 και το 1-2 έχουν την ίδια τιμή στην Novibet, είναι 10-25 ό,τι πάρεις. Και επίσης ένα στατιστικό στοιχείο για όποιον θέλει να τζογάρει ακόμα περισσότερο και να ποντάρει σε ακόμα υψηλότερη απόδοση, γιατί κακά τα ψέματα, Γιώργο, η τελική κυρίως για fan bets είναι και δεν είναι για να βάλεις, ας πούμε, σημείο. Είναι νομίζω τελικός που είναι αρκετά πιθανό να έχουμε και ανατροπή. Και το λέω αυτό γιατί η West Ham φέτος και στα τέσσερα παιχνίδια στην Ευρώπη που βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να τα γυρίσει, να τα κερδίσει, είτε όσον αφορά το ημίχρονο τελικό είτε όσον αφορά την διακύμανση στο σκορ. Από την άλλη και η Φιωρεντίνα είχε πάρα πολλές ανατροπές φέτος και στην Ιταλία και στην Ευρώπη, είτε υπέρ είτε κατά της. Εδώ οι δύο ανατροπές, το West Ham Fiorentina και το Fiorentina West Ham, πληρώνουν από 26 μονάδες στην Novibet. Νομίζω είναι ένας τελικός που, εντάξει, μιλάμε βέβαια για fan bet, αλλά η ανατροπή νομίζω ότι έχει αρκετές, αρκετές τύχες. Βλέπουμε να μπαίνουν γκολ. Στο Σεβίλη Ρώμα την περασμένη εβδομάδα και 0-0 να έλεγε, δεν θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στο σημερινό παιχνίδι βλέπω τουλάχιστον ένα γκολ και από τις δύο πλευρές. Όσοι ποντάρουν, ας πούμε, στα ακριβή σκορ που είπαμε, το 2-1 και το 1-2, αν επαληθεύονται προς το φινάλε του αγώνα, μπορείς να κάνεις και το cash out που λέμε, να το πουλείς, λέει, το στοίχημά σου, να το αφήσεις και να πάρεις λιγότερα λεφτά μεν, αλλά αφού είναι μεγάλες αποδόσεις, θα παίρνεις καλούτσικο μεροκάματο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα δούμε γκολ στο παιχνίδι και έτσι, σαν έμπνευση, πες το, βλέπω να προκύπτει νικητής με ανατροπή στο σκορ, είτε όσον αφορά τη διακύμανσή του, είτε όσον αφορά το ημίχρονο τελικό.
Επίσης, για κάποιον που θέλει να το πάει λίγο παραπάνω, να ποντάρει σε ένα bet builder που πλέον πατάς το κουμπάκι πάνω στην Offbet και χτίζεις στοίχημα για, από ένα παιχνίδι μέχρι και 12 επιλογές μπορείς να συνδυάσεις. Όσον αφορά τις κάρτες, η Φιωρεντίνα ήταν μακράν η πιο απίθραχη ομάδα φέτος στο Conference League, με 41 κίτρινες κάρτες, με πολλούς παίκτες που παίζουν σκληρά. Κλασική ιταλική ομάδα. Έχει και έναν παίκτη, τον Σοφιάν Άμραμπατ, είναι ο μικρός αδερφός του Άμραμπατ της ΑΕΚ, που είναι ερωτευμένος με τις κίτρινες. Έχει πάρει φέτος με την Φιωρεντίνα σε όλους τους οργανώσεις 15 κίτρινες και αρκετές έχει πάρει και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Είναι και η θέση του τέτοια νευραλγική στον χώρο του κέντρου, χαφ κυρίως αμυντικογενές, που ρίχνει αρκετή κλωτσιά. Οπότε σε ένα bet builder μπορεί κάποιος να πάει στο goal-goal μαζί με over, μαζί με το να έχει ή over μισό ή over 1,5 goal το δεύτερο ημίχρονο, γιατί περιμένουν να έχουμε οπωσδήποτε goal στο δεύτερο ημίχρονο και ίσως να έχουμε παραπάνω από ένα goal, και μπορεί να πάει από την κατηγορία των καρτών να τσιμπήσει τον Ένι Φιωρεντίνα, η ομάδα που θα πάρει τις πιο πολλές κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι, και να κυτρινιστεί ο Άμραμπατ. Εγώ πήγα σε ένα τέτοιο bet builder με 9 απόδοση ήταν, goal, goal και over, over μισό goal δευτέρου ημιχρόνου, περισσότερες κίτρινες κάρτες Φιωρεντίνα και να κυτρινιστεί ο Άμραμπατ, αυτό μας δίνει 9 απόδοση. Και επίσης υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα απόδοση στην σούπερ ενισχυμένη της Novbet σήμερα, που αφορά προφανώς τον τελικό Φιωρεντίνα West Ham. Goal, goal, over 2,5 goal, που για μένα είναι η βασική πρόταση του αγώνα, μαζί με over 6,5 κίτρινες κάρτες. Αυτό ολοκληρώνει 12, είναι πολύ καλή απόδοση. Οι 6,5 κίτρινες κάρτες μπορεί να φαντάζουν σχετικά υψηλός αριθμός, αλλά δεν είναι και τόσο. Ας πούμε και την περασμένη εβδομάδα στον τελικό του Europa League, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Άντωνι Τέιλορ, ο Άγγλος που τα άκουσε κιόλας από τους Ρωμαίους μετά την λήξη του αγώνα, είχε δώσει 7 κίτρινες στο 90 λεπτό. Γιατί εδώ μιλάμε για το 90 λεπτό, έτσι σε ενδιαφέρει να είναι over 6,5 με την λήξη της κανονικής διάρκειας. Και το λέω αυτό γιατί ο Άντωνι Τέιλορ είχε δώσει 7 κίτρινες στο 90 λεπτό την περασμένη Τετάρτη και είχε δώσει άλλες 8 νομίζω στην παράταση. Αλλά στην παράταση δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει, αν πάει στην παράταση ξεκινάει ένα άλλο παιχνίδι. Και τη Λάτσιο τον κάνανε επίτιμο μέλος. Τον Τέιλορ. Α, ναι, δεν το είδα αυτό. Σοβαρά, ναι. Τώρα μια και λες για αντιπαλότητες που καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να μένουν σε αθλητικά και σε πολιτισμένα πλαίσια. Ακριβώς. Χθες βράδυ έγινε στο Μπενίτο Βιγιαμαρίν στην έδρα της Μπέτης, παρουσία 50.000 θεατών κατάμεστο, ένα φιλικό προς τιμή του Χωακίν, του εμβληματικού αρχηγού της, ο οποίος και το Σαββατοκύριακο σε επίσημο παιχνίδι κρέμασε τα παπούτσια του. Έδωσε το παρόν ως επίτιμος προσκεκλημένος και ο αρχηγός της Σεβίλης, της μισητής συμπολίτησας, ο Χεσούς Νάβας, και κατά την είσοδό του στο γήπεδο αποθεώθηκε από 50.000 οπαδούς της Μπέτης. Εγώ φαντάζομαι ότι σε ένα ελληνικό γήπεδο, άσε από 50.000 κόσμος. Αυτή δεν είναι καλά, αυτή είναι Φλόρινα. Εντάξει, εμείς είμαστε μάγκες. Εμείς είμαστε μάγκες και αυτή είναι η Φλόρινα. Αλλά πραγματικά. Κακώς λέμε και στις ειδήσεις στον αέρα, να μην τις ακούει ο κόσμος αυτές. Κακώς, έκανες λάθος. Γιατί βάζουμε κακές ιδέες. Βέβαια, βάζουμε κακές ιδέες στον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να πνίγονται και να μην ακούγονται καν. Εν τη γενέση τους. Δεν μου λες, αυτός ο Γιασίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Τανί έδωσε 5,8 δις έτσι, στους Glazer, στην οικογένεια Glazer και δεν. Για να πάρει τη United. Τώρα λέει ετοιμάζεται να κάνει μια, αυτό, πώς το λένε, μια που θα είναι και τελευταία πρόταση, μέχρι την Παρασκευή πρέπει να απαντήσουμε. Προσφορά 5,8 δις, τι λένε, 5,8 δις. Ναι. Κοίταξε, η Manchester United και τον άλλο, και το η Real Madrid, Jim Ratcliffe λέει. Αυτός έχει και την Ισ, έχει και άλλη μια ομάδα εκτός Γαλλίας, δεν θυμάμαι. Αυτός θεωρείται είναι ο πιο πλούσιος Βρετανός στον πλανήτη. Άγγλος είναι, ο παδός, ναι, είναι σερ, είναι ο παδός της Manchester United, έχει κάνει αρκετές κρούς για να την πάρει. Ο κόσμος εκεί στο Manchester της United αυτόν προτιμάει να αναλάβει την ομάδα. Α, ναι. Αλλά να δούμε τώρα οι Glazers, να δούμε τι θα αποφασίσουν. Αλλά είναι τόσο πολλά τα λεφτά για την εξαγορά της United, γιατί η Real και η United παραμένουν, έστω και αν η United έχει πέσει επίπεδο τα τελευταία χρόνια, παραμένουν οι δύο πιο πλούσιες ομάδες στον πλανήτη. Είναι τα πιο δυνατά εμπορικά brand names, η Real και η Manchester United. Να το ξέρεις αυτό, εσύ που είσαι Liverpool. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Δώσ' μου λίγο τις αποδόσεις, πες μας μάλλον τις αποδόσεις λίγο, ναι, για το Σάββατο. Το Σάββατο τι έχει? Το Σάββατο το τελικό. Α, για το τελικό, ναι, ναι, για το τελικό. Ναι, σωστά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σου πω για το τελικό.
έχουμε και λέμε Champions League, 1.51 η City που είναι τυπικά γηπεδούχος, 4.5 το Χ, 6.50 το διπλό. 6.50 σε ποια, σε ποια, ποια είναι η άλλη ομάδα που θα παίξει με τη City? Ιντερνασιονάλ. Τι λέει ρε φίλε, νόμιζα καμία από εδώ ήταν. Όχι, όχι, ναι, είναι η αποδόση, εντάξει. Είναι πολύ εντάξει, αυτή, τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, το τρεις μέρες πριν το. Ναι, ναι. Εντάξει, το βέβαια η City είναι καλύτερη ομάδα, αλλά δεν κερδίζει το πρώτο πάντα ο καλύτερος. Ναι. Αλλά ότι είναι καλύτερη ομάδα, το παραδείχθηκε ο Σιμόνι Τζάκη χθες. Είπε ότι το Σάββατο αντιμετωπίζουμε την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Τι λέει, εντάξει, και δεν έχει άδικο. Είναι... Η City φέτος δείχνει και πιο πλήρες από ποτέ. Έχει και ένα κανονικό σεντρεφόρ και σεντρεφοράρα. Έχει αυξημένη δίψα για κατάκτηση του παρθενικού της ευρωπαϊκού τίτλου σε επίπεδο πρωταθλητριών Champions League, γιατί έχει πάρει και αυτή παλιά κυπελούχων. Εντάξει, φαίνεται να είναι η στιγμή της, αλλά ναι, 1.51 δεν πέσει σε τελικό. Αυτό είναι άγραφος νόμος του στοιχήματος. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε, Θανάση. Κι εγώ, κι εγώ. Καλή συνέχεια. Καλά. Να είσαι καλά.